Επισκεφθήκαμε τις φυλακές αυτή την εβδομάδα, βουλευτές, γιατροί, με εντολές πολλές φορές των ιατρικών συλλόγων για να προσφέρουν βοήθεια και άλλοι αλληλέγγυοι. Υποστήκαμε την εξευτελιστική προσπάθεια εξαπάτησής μας από τους υπεύθυνους, οι οποίοι μας διαβεβαίωναν ότι οι αριθμοί των απεργών πείνας είναι μονοψήφοι στην Ιγρήτα, για παράδειγμα, ή διψήφοι στον Κορυδαλό. Πώς αυτό? Εάν είχε συμβεί μόνο στη δική μου περιοχή, θα έλεγα ότι ήταν φαϊνή ιδέα εκείνων εκεί, αλλά βλέπω ότι είναι πατέντα σε όλη τη χώρα. Διαστρεβλώνοντας το άρθρο του σοφρονιστικού κώδικα που προβλέπει δήλωση της απεργίας πείνας, θεώρησαν υπαρκτές μόνο τις ατομικές δηλώσεις, τις οποίες είχαν κάνει σποραδικά κάποιοι κρατούμενοι που άρχισαν την απεργία πείνας νωρίτερα από τους υπόλοιπους, και άκυρες και ανύπαρκτες τις ομαδικές δηλώσεις που είχαν παραδώσει οι κρατούμενοι λίγες μέρες πριν και μάλιστα είχαν πάρει και αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτή τη χώρα. Τέτοια λαθροχειρία σε βάρος και αδύναμων ανθρώπων, αλλά και τέτοιος εμπεγμός απέναντι, επαναλαμβάνω, σε βουλευτές και γιατρούς απεσταλμένους από τους οικείους ιατρικούς συλλόγους. Ποιος διεστραμμένος εγκέφαλος του Υπουργείου σας είχε την ιδέα να μας εμπέξει με αυτόν τον τρόπο? Ποιος σκέφτηκε αυτό το θρασίτατο ψέμα και ενθάρρυνε τους υπεύθυνους κάθε φυλακής να ψεύδονται τόσο ανέσχυντα για να στερήσουν από ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο την ιατρική βοήθεια που δικαιούνται? Κύριε Υπουργέ, ως παλιό ανώτατο δικαστικό, δεν χωράει από το μυαλό μου, δεν περνάει από το μυαλό μου ότι μπορεί να είναι δική σας σκέψη. Σαφώς είναι ευθύνη άλλων, την οποία καλείστε να ανιχνεύσετε, να διαπιστώσετε, να ελέγξετε και να αποδώσετε εκεί που πρέπει. Βρήκαμε ανθρώπους που ζαλίζονταν και έτρεμαν, που είχαν πίεση γύρω στο 10 και έπρεπε να πάνε περπατώντας για να τους δει γιατρός, αν το δεχόταν ο φύλακας και δεν τους έλεγε, αφού δεν τον θεωρούσε απεργό πείνας, φάει για να γίνεις καλά. Λοιπόν, αν αυτό το ήθος εκτρέφεται στους κόλπους του Υπουργείου σας, αν αυτά τα μέσα χρησιμοποιούν κάποιοι που φιλοδοξούν να σοφρονήσουν άλλους, τότε σε αυτή τη χώρα έχουμε ένα πρόβλημα που καμιά φυλακή υψίστης ασφαλείας δεν μπορεί να λύσει. Γιατί η μερική, έστω μετά τις τροποποιήσεις σας, στέρηση επισκεπτηρίου, επικοινωνίας ή εργασίας, ακόμα και με βάση κανονισμό που θα συντάξετε εσείς και δεν τον ξέρουμε, και αδειών βέβαια σταθερά από τους κρατούμενους της φυλακής τύπου Γ και των τμήματων τύπου Γ σε κάθε φυλακή, κανένα δεν κάνει πιο ασφαλή. Αντίθετα, η ηλεκτρονική τοστιέρα που θα χρησιμοποιείται νυχθημερών για τον αποκλεισμό των μη ελεγχόμενων επικοινωνιών, πιθανόν να είναι επισφαλής για την υγεία όλων των ενίκων του καταστήματος κράτησης. Ενώ η φρούρηση από αστυνομικούς που θα έχουν και άλλα καθήκοντα, όπως οργάνωσης ομάδων περιπολιών, σε ποια ακτή είναι αλήθεια, δεν το προσδιορίζεται, επέμβασης και ελέγχων εντός του καταστήματος, αλλά και υπαλλήλους ιδιωτικών εταιριών, ασφαλείας αποκαλούνται και αυτές, που τους δίνεται με αυτό το νόμο στο επόμενο άρθρο το ελεύθερο να πυροβολούν κατά βούληση, χωρίς καν να εφαρμόζουν τους κανόνες προειδοποίησης μέσα και έξω από τη φυλακή, καθιστά τις φυλακές σας, αλλά και μια απροσδιόριστη ακτίνα περιοχή γύρω από αυτές, από τους πιο ανασφαλείς τόπους της χώρας. Και εδώ ξαναρωτούμε για πολλωστή φορά, τι γίνεται το πόρισμα για τη δράση αυτού του είδους των ειδικών δυνάμεων που εισέβαλαν στη φυλακή των Γρεβενών πέρυσι? Θα μας πείτε την εκδοχή του Υπουργείου σας για τα κόκκινα σημάδια στο σβέρκο των κρατούμενων που διαπίστωσε ο ίδιος ο προκάτοχός σας? Ή θα έρθει ο καιρός που η χρήση τέιζερ, σπυροειδών ραβδών και άλλων οργάνων βασανισμού δεν θα αποτελεί είδηση, και που η μεταχείριση την οποία υπέστη ο Ηλίρ Καρέλη θα εφαρμόζεται σοριδών χωρίς να εντυπωσιάζει κανένα? Και για να συμπληρωθεί η εικόνα του Ζόφου, καθορίζεται ότι το πρόσωπο που θα παρεμβαίνει καθοριστικά στο χειρισμό αυτών των ζητημάτων από τη θέση του Διευθυντή θα είναι είτε συνταξιούχος δικαστικός, που πάει παντού όπως φαίνεται από τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή πάνω για τις κρίσεις των θέσεων ευθύνης στο δημόσιο, ή συνταξιούχος αστυνομικός.
άντε και ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, μας είπατε τώρα, παραβιάζοντας έτσι σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει να εμπλέκονται στο σοφρονισμό πρόσωπα που εμπλέκονται στη σύλληψη, τη δίωξη και την καταδίκη. Κανείς δεν είπε να μπαίνει κάποιος δικηγόρος ο οποίος όντως μπορεί να ήταν πολιτική αγωγή. Εμπλέκεται και αυτός στην καταδίκη. Είπαμε ότι αυτά τα πρόσωπα πρέπει να αποκλείονται. Με δεδομένο μάλιστα ότι σε αυτά τα κολαστήρια, με αυτές τις συνθήκες, όπου ύστερα από επισήμανση της έκθεσης της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής δεν θα παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον συνήγορο, η οποία πριν εξασφαλιζόταν μόνο με επισκέψεις στο Δομοκό και στοιχείο, για παράδειγμα, θα εγκλείονται και υπόδικοι. Φανταστείτε λοιπόν το εφιαλτικό σενάριο να βρεθεί εκτελεσμένος από εξωστρακισμένη ασφαλώς σφαίρα κάποιος άνθρωπος που δεν έχει καν δικαστεί. Αλλά και ο υπόδικος που θα επιζήσει για το πώς θα δικαστεί φροντίζει το νομοσχέδιό σας. Με μάρτυρες που θα έχουν δώσει μια γραπτή κατάθεση, πιθανόν με κίνητρο να ξεφύγουν από τις ίδιες συνθήκες κόλασης, η οποία γίνεται δεκτή χωρίς άλλη διαδικασία στο ακροατήριο διαζώσης, με συνήγορο που καταρχήν ευτυχώς δεχθήκατε ότι αν αυτός αναγκαστεί να απουσιάσει λόγω κάποιας άλλης επαγγελματικής υποχρέωσης, η δίκη δεν θα συνεχιστεί χωρίς συνήγορο, αυτό δεν γίνεται ούτε στον Γκουαντανάμο. Ελάχιστα λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Αλλά και όταν είναι παρόν ο συνήγορος, πιθανόν να μην το επιτρέπετε να παρέμβει για να αξιολογήσει μαρτυρικές καταθέσεις, συναφείς μας είπατε, κάποιος θα το κρίνει αυτό, ούτε να εξασφαλίσει την ανάγνωση εγγράφων που θα ελαφρύνουν τη θέση του κατηγορούμενου, γιατί και αυτό θα είναι στην κρίση του Προέδρου. Αλλά και αν αθεωθεί ο λόγο υπόδικος, τίποτε δεν εμποδίζει, αντίθετα προβλέπεται από το νομοσχέδιό σας να χρησιμοποιηθεί το γενετικό του αποτύπωμα, το DNA του, για να συγκριθεί με κάθε εκκρεμή υπόθεση, ώστε με λίγη καλή θέληση να προκύψει και άλλη δίωξη για να εξασφαλιστεί ούτως ή άλλως η πολυετής παραμονή του σε αυτού του τύπου το σοφρονιστικό κατάστημα, κατά αναμφισβήτηση τήρηση κάθε αρχής του δικαίου, κυρίως της αρχής της αναλογικότητας, όπως μας διαβεβαιώνατε πριν. Όσο αφορά την μείωση της διάρκειας παραμονής των ήδη καταδικασμένων από 10 σε 4 χρόνια, προσπαθείτε να μας κάνετε να ξεχάσουμε ότι αυτή είναι η ελάχιστη διάρκεια. Η μέγιστη διάρκεια δεν προσδιορίζεται. Η επανάκριση κάθε 2 χρόνια μπορεί να προσθέσει απεριόριστες διετίες. Ή το αλλάξατε και κάνω λάθος? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί σας καλούμε να αποσύρετε το τερατούργημά σας και γιατί στην εφαρμογή του αντιστέκεται τόσο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, σας θυμίζω τη σύσκεψη των φορέων, και γιατί ακόμη και αν καταφέρετε να το ψηφίσετε θα ματαιωθεί πάραυτα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να ενημερώσω το Σώμα ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν